Η ΑΔΔΗ έχει κηρύξει τρίωρη πανατική στάση εργασίας από τις 8 μέχρι τις 11 και καλεί όλους τους εργαζομένους στις υπηρεσίες του Δημοσίου των ΟΤΑ και να παρευρεθούν εδώ για να διαμαρτυρηθούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή η κεφαλή της πορείας φτάνει στην είσοδο των δικαστηρίων στις Ευελπίδων. Μαζί με την πορεία έρχονται και οι 35 οι οποίοι θα δικαστούν στο δεύτερο, στο Β' αυτόφορο Τριμελές, στο κτίριο 2. Σε μία ώρα περίπου αναμένεται να γίνει η δίκη, αλλά να πούμε ότι σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν προκηρύξει στάση εργασίας, βέβαια, για σήμερα και για αύριο 10 με 12. Θα δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν μαζεύεται κι άλλος κόσμος, όπως βλέπετε, αρκετός. Και μπαίνουν μέσα. Θα μπουν μέσα. Όχι, θα σταματήσουν, θα σταματήσουν στην είσοδο. Μπορούν να μπουν οι άνθρωποι. Μπορούν να μπουν οι άνθρωποι. Δεν απαγορεύεται η είσοδος, αλλά όλος αυτός ο όγκος που να μπει. Δεν είναι ότι απαγορεύεται η είσοδος. Έτσι. Μπορούν να μπουν. Μα γίνονται και συγκεντρώσεις μέσα στο περίβολο. Αλλά όλος αυτός ο κόσμος, άμα μπει, δεν φτάνουν ή δεν φτάνουν. Ο περίβολος της. Πολλοί κόσμος. Το δικαστηρίο, γιατί είναι αρκετά εντυπωσιακή η συγκέντρωση. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τώρα αυτό που λέει και ο Άρης, ότι έχουμε στάση εργασίας. Στάση εργασίας από τις 8 μέχρι τις 11 των δικαστικών υπαλλήλων. Και των δημοσίων υπαλλήλων. Των υπαλλήλων του δικαστηρίου, όχι των δικαστικών, των υπαλλήλων του δικαστηρίου. Σήμερα και αύριο. Γεγονός που σημαίνει ότι μάλλον πάμε για αναβολή αυτή τη δίκη. Γιατί δεν είναι ένα σχεδίο. Τώρα δηλαδή. Κακώς έχει, γίνει αυτή, πάει να γίνει αυτή η δίκη. Κακώς έγιναν οι συλλήψεις. Κακώς έγινε όλη αυτή η αυταρχική, αντιδημοκρατική, ακροδεξιά θα έλεγα, πρακτική της κυβέρνησης απέναντι σε συνδικαλιστές, προέδρους σωματείων, στελέχη του ΠΑΜΕ, που πήγαν να κάνουν μια παράσταση στο Υπουργείο Εργασίας. Απλά ήταν μια επίδειξη πυγμής στους εργαζόμενους για να φοβηθούν, εν ώψη νέων αγώνων, γιατί θα αναγκαστεί αυτή η κυβέρνηση εκ των πραγμάτων και εκ των πολιτικών της να πάρει καινούργια μέτρα. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που γίνεται σε πάνω συνδικαλιστικών. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν υπάρχουν αστυνομικά μέτρα. Έτσι. Δεν υπάρχουν αστυνομικά μέτρα ή δεν τα βλέπουμε εμείς τα αστυνομικά μέτρα από την εικόνα που. Για το πάμε, μακάρι να είναι πάντα. Μας ακούει ο Άρης Αγώνος. Σας ακούω τα αστυνομικά μέτρα. Εγώ θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι είναι ελάχιστα. Βλέπω μόνο λίγους άνδρες των ΜΑΤ πίσω από την πύλη των δικαστηρίων. Αυτοί όμως δεν ξεπερνούν τον αριθμό των 20 αστυνομικών. Και αν γυρίσουμε στο τέλος τώρα της πορείας, αν ο συνάδελφος μπορεί να. Ακόμα έρχονται. Ακόμη έρχονται, ναι. Είναι με το και πυκνώνει έτσι όσο πάνε, πυκνώνουν κοντά. Πυκνώνει, είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα της Ευελπίδων. Θα κλείσουν όπως είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά. Και ο κόσμος, Γιώργο, αναμένεται. Αυτή τη στιγμή προσέξτε, το βάθος της εικόνας που βλέπετε είναι περίπου στο πλάνο σας, για μας μεταφράζεται σε μισό χιλιόμετρο. Είναι και τώρα απευθύνονται και στο δεύτερο ρεύμα. Ακριβώς. Και η πορεία, φανταστείτε ότι είναι άλλο τόσο από όσο βλέπετε εσείς αυτή τη στιγμή. Τώρα, δηλαδή, με ανοίξει η κάμερα, θα δούμε ότι επεκτείνεται και στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας και πιάνουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος στο σημείο αυτό. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.